αναφέρονται ανάμεσα στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα καταλήμματα μέσω Airbnb, προσπαθώντας να βρουν τη χαμένη τους ταυτότητα. Ο λόγος για τα χιλιάδες τουριστικά καταλήμματα τα οποία παλεύουν να κρατηθούν όρθια απέναντι στον ανταγωνισμό και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα εισάγουν πλέον ένα νέο brand name με την επωνυμία Smotel που έχει ήδη κατοχυρωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώνοντας μια νέα κατηγορία τουριστικών καταλήμματων. Το Smotel λοιπόν είναι για μας το μέλλον. Είναι δηλαδή, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία καταλήμματων, τα οποία θα προσφέρουν στον επισκέπτη μια διαφορετική εμπειρία. Το κλάδο μας βρίσκεται σε πολύ δυνητή θέση και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να δούμε αν βοηθηθούμε έστω και αυτή τη φορά από την κυβέρνηση, γιατί λίγο μας έχουν παραξεχάσει, θα έλεγα. Και πρέπει αυτό το πράγμα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Σε ειδική ημερίδα που έγινε στο Ρέθυμνο, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλήμματων Ελλάδας εξήγησε στους συναδέλφους του τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε οι επιχειρήσεις τους να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες για ένα διαφοροποιημένο και μοναδικό τουριστικό προϊόν συγκριτικά με τα υπόλοιπα καταλήμματα. Να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία καταλήμματων, η οποία θα προσφέρει κάτι διαφορετικό και θα ξεχωρίσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5 χρόνια πλέον, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Αυτό που ήμασταν το εναλλακτικό, η εναλλακτική επιλογή για έναν επισκέπτη, ή πάω σε ξενοδοχείο ή πάω σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Και τώρα αυτό το έχει καλύψει η βραχυχρόνια μίσθωση. Όπως εξήγησε ο Παναγιώτης Στοκούζης, ο κλάδος του προωθεί πρωτοποριακές δράσεις όπως το καλάθι του πρωινού, που διασυνδέει τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τον τουρισμό εμπειρίας, που στην ουσία αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Δημιουργήσαμε τον τουρισμό εμπειρίας, το οποίο για μένα είναι το μέλλον, και ο τουρισμός εμπειρίας είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να εξελιχθεί κάποιο και να ενταχθεί κάποιο μικρό κατάλημα. Πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε καταλήμματα εξειδικευμένα σε αναείδος σε κάθε περιοχή. Οι μορφές του τουρισμού εμπειρίας είναι η γνωριμία με την ελληνική κουζίνα, ο περιπατητικός και περιηγητικός τουρισμός, ο ποδηλατικός αλλά και ο οικογενειακός τουρισμός.